όταν είναι κάτι κακό να συμβεί σημαντικό στη ζωή σου, άσχημο, έχεις μια διέστηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Πώς ήταν λοιπόν το προηγούμενο βράδυ, εκείνη η στιγμή, έκανες κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις συνήθως? Ήταν άλλο πολύ φυσιολογικά. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα ότι κάτι, δεν είχα την αίσθηση ότι κάτι κακό θα συμβεί καθόλου. Ήταν ένα όμορφο πρωινό που σηκώθηκα φυσιολογικά, ετοιμάστηκα, μπήκα στο αυτοκίνητό μου για να πάω στη δουλειά μου. Τίποτα άλλο. Φυσιολογικά. Θέλω να πάμε να πούμε τώρα πώς είναι η κατάσταση της υγείας στην παρούσα φάση. Επιβάλλεται να φοράς αυτή την προστατευτική μάσκα. Μου είπες πριν, εμείς βλέπουμε το πρόσωπό σου συνήθως και μέσα από τη συνέντευξη που είχες δώσει στη Σόνια και στο OK. Αλλά μου είπες ότι έχει τραυματιστεί όλο το σώμα. Ναι, αυτό που μάλλον δεν έχει γίνει κατανοητό είναι ότι ήταν η ποσότητα τόσο πολύ μεγάλη που οι τραυματισμοί που έχω είναι σε όλο μου τον κορμό, στον πάνω κορμό, στα χέρια, στα άκρα, στο πρόσωπο και στο λαιμό μου. Και είναι και τα πόδια μου τραυματισμένα, γιατί από εκεί χρειάστηκε να πάρουν το δέρμα για να μου καλύψουν όλα τα υπόλοιπα τραύματα. Ουσιαστικά ανέπαφη είμαι από τις γάμπες και κάτω αυτή τη στιγμή. Αυτή την περίοδο είμαι σε μια δεύτερη φάση αποκατάστασης. Έχει τελειώσει η πρώτη φάση των βασικών χειρουργείων για να μπορώ να είμαι στη ζωή και να μπορώ να είμαι λειτουργική ως επιτοπλίστων. Δεν είμαι 100% λειτουργική ακόμα. Οπότε αυτή την περίοδο ο οργανισμός ξεκουράζεται. Επιβάλλεται να κάνω κάποιες καθημερινές θεραπείες και περιποίησεις των μοσχευμάτων με ειδικές κρέμες και ειδικά μασάζ θεραπευτικά, γιατί τα μοσχεύματα που έχω, αν δεν τα περιποιηθώ και δεν τα περιποιούμε σε καθημερινή βάση, θα χάσουν την όψη που έχουν, θα σκληρύνουν και σε βάθος χρόνου μπορεί να χρειαστεί και να τα αντικαταστήσω. Άρα χρειάζονται συνεχώς περιποίηση, ενυδάτωση, μασάζ, για να, μέχρι να περάσω στη δεύτερη φάση που θα ξεκινήσω πάλι χειρουργία και θα ακολουθήσουμε άλλες διαδικασίες για να αποκαταστήσουμε όσα σημεία δεν έχουν πάει καλά. Η μάσκα αυτή σε πιέζει? Ναι, ο ρόλος της είναι να πιέζει. Δεν είναι δηλαδή να κρύβει την εικόνα μου. Ο ρόλος της είναι θεραπευτικός. Με πιέζει ούτως ώστε να μην υπερτροφούν οι οπλές και να μπορέσει το δέρμα να τοποθετηθεί και να σταθεροποιηθεί. Μου κάνει εντύπωση που τα ξέρεις όλα με όλες τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, όχι, πραγματικά πολλές φορές κάποιος μπορεί να απέφευγε να τα γνωρίζει τόσο αναλυτικά. Αλλά καταλαβαίνω ότι μιλάς εσύ με τη γιατρόφες να ξέρεις τα πάντα με πάσα ειλικρίνεια. Ναι, προφανώς δεν είμαι γιατρός, όπως και εγώ τα αντιλαμβάνομαι με απλά λόγια και όχι με ιατρικούς όρους. Όμως, ναι, με ενδιαφέρει πλέον να ξέρω σε ποια κατάσταση είμαι και τι επιλογές έχω. Η γιατρός σου είναι η κυρία Καλοφώνου. Ποια είναι τα βήματα από εδώ και πέρα, αυτά που σου έχει πει? Η κυρία Καλοφώνου μου έχει δώσει μια εικόνα των επιλογών που έχουμε και των θεραπείων που θα πρέπει να ακολουθεί. Μου έχει βέβαια εξηγήσει τους κινδύνους, δηλαδή μου έχει εξηγήσει ότι μπορεί να μην πάνε καλά όλα τα χειρουργεία, μπορεί κάποια να πρέπει να τα επαναλάβω, μπορεί κάποια να πρέπει να τα διορθώσω. Ξέρω ότι το επόμενο διάστημα θα δουλέψουμε με διατατήρες που πλεονάζουν υγιές δέρμα και να τοποθετήσουν το πλεονάζουν υγιές δέρμα πάνω από τα μοσχεύματα. Που έχουν πάρει και από το υπόλοιπο σου σώμα, όπως μου είπες πριν. Σωστά, ναι. Οπότε το μόνο ανέπαθο σημείο σου ουσιαστικά είναι από το γόνατο και κάτω, οι γάμπες σου. Ναι, έτσι είναι. Ξέρω ότι στην αρχή είχες ενοχληθεί πάρα πολύ, διότι ακουγόταν ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία υπήρχε ένας άντρας που ήταν η πέτρα του σκανδάλου. Μέσω του δικηγόρου του δήλωσε ότι θα παρευρεθεί στη δίκη
Απλά υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Μπορείς να μου το σχολιάσεις αυτό? Καλό θα είναι να εξετάζουμε αυτά που δηλώνουμε, γιατί αυτά που πραγματικά ξέρει τα γεγονότα, για να βοηθήσει να διελευκανθεί η υπόθεση. Τη φωνή του, δεν ξέρω την όψη του, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ. Δεν είχα και δει το φως της δημοσιότητας, δεν υπήρξε καμία άλλη επαφή με τον συγκεκριμένο κύριο. Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ, δεν ξέρω την όψη του, τη φυσιογνωμία του, δεν υπήρξε ποτέ καμία επαφή, καμία άλλη επικοινωνία πέρα από αυτή που έχει δημοσιοποιηθεί. Ένα αίτημα φιλίας και μια συνομιλία που βγήκε στη δημοσιότητα. Επικοινώνησε ο συγκεκριμένος ποτέ μαζί σου, να σου πει μετά από αυτό ότι λυπάμαι, προσπάθησε να επικοινωνήσει? Όχι, όχι, δεν έχει κάνει καμία κίνηση ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος από την πλευρά του. Θέλω απλά να πω, δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό. Εγώ δεν ενόχλησα ποτέ κανέναν από τους δύο. Όλα τα μηνύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και υπάρχουν στη δικογραφία έχουν έρθει από τις δύο πλευρές προς εμένα. Δεν έχω ενοχλήσει ποτέ κανέναν από τους δύο. Προσπάθησα να είμαι ευγενική και με τους δύο. Προσπάθησα να είμαι ειλικρινής και ήμουν ειλικρινής και με τους δύο. Και δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο, αν είναι αυτός ο λόγος, αν είναι αυτός ο λόγος που εγώ έχω εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Εκείνη σου έστειλε μηνύματα και σε ρωτούσε συνέχεια για αυτόν. Mm-hmm. Και εσύ απαντούσες πολύ ευγενικά, τίποτα, να είσαι καλά. Προσπαθούσα να βοηθήσω, προσπαθούσα να απαντήσω, ήμουν ειλικρινής. Εκείνη ήξερε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με εκείνον. Γιατί με παρακολουθούσε, γιατί της το είπα. Την έχεις δει από κοντά σε κοινωνικό πλαίσιο, έχετε μιλήσει ποτέ? Η μόνη επαφή που είχαμε ήταν μία φορά το χρόνο ή μία φορά κάθε δύο χρόνια σε κάποιο φιλικό σπίτι, σε μια γιορτή που μαζευόμασταν όλοι μαζί και εκεί ανταλλάζαμε κάποια κουβέντα στα πλαίσια μιας κοινωνικής συζήτησης, τίποτε άλλο. Ούτε βγαίναμε έξω, ούτε ήμασταν φίλες, ούτε είχαμε κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία. Μια τυπική κοινωνική συναναστροφή. Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε την εξαίρεση των γυναικών ενόρκων και γράφτηκε και υπόθηκε και υπονοήθηκε σε κάποια μέσα ότι όλο αυτό μπορεί να έγινε με μια σκοπιμότητα, επειδή ουσιαστικά οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο ευαισθητοποιημένες σε ένα τέτοιο θέμα. Τελικά οι ένορκοι είναι άντρες. Θες να μου το σχολιάσεις, σε φοβίζει αυτό? Αρχικά να πω ότι είναι δικαίωμα του συνηγόρου να κάνει αυτές τις εξαιρέσεις με βάση τον νόμο. Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη δεν είναι θέμα φύλου. Δεν έχει να κάνει με άντρες και γυναίκες. Ως γυναίκα και όχι ως θύμα, νιώθω ότι αυτή η κίνηση έχει κάποια στοιχεία σεξισμού και ρατσισμού. Όμως θεωρώ ότι έχει αγγίξει όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως φύλου και πιστεύω ότι οι ένορκοι, είτε άντρες είτε γυναίκες, από τη διαδικασία της δίκης και από τα στοιχεία της δικογραφίας θα πράξουν σωστά το έργο τους τελικά. Τα μηνύματα συμπαράστασης φαντάζομαι είναι αμέτρητα. Τα άρθρα που έχουν γραφτεί για σένα και από άντρες και από γυναίκες είναι άκρως συγκινητικά. Συγκεκριμένα έχω σημειώσει από τα ελάχιστα, έτσι, είναι άπειρο όλα αυτά. Η Έλενα Κρήτα έχει πει κανένα ελαφρυντικό σε αυτή την τοξικότητα. Είσαι όμορφη, διεκδικείς το μέλλον σου. Είσαι ένα θύμα που παλεύει για το δικό του δίκαιο. Σε έχουν συγκινήσει όλα αυτά. Και θέλω να μου πεις τι λέει ο κόσμος όταν επικοινωνεί μαζί σου, τι σου λέει? Ο κόσμος και η συμπαράσταση και η αγάπη αυτή που τις τελευταίες μέρες έχει έρθει πιο πολύ στο φως της δημοσιότητας είναι, εγώ την έχω εισπράξει από την αρχή αυτής της επίθεσης, από τις μέρες ακόμα που ήμουν στο νοσοκομείο. Μου έστειλαν γράμματα, μου έστειλαν εικονίτσες, τις ευχές τους.
αυτό που σκέφτομαι πάντα στο νοσοκομείο είναι το δώρο που μου είχε στείλει η έφηβη 16χρονη από τη Λάρισα, η Δανάη, που μου είχε φτιάξει τον πίνακα αυτό με τα λουλούδια και που όταν τον έφερε η μητέρα μου στο νοσοκομείο και τον είδα, είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Οπότε όλη αυτή την περίοδο ο κόσμος με προσεγγίζει, με σκέφτεται, το εισπράττω αυτό, προσπαθώ και εγώ να επικοινωνώ γιατί περνώ πραγματικά πολύ δύναμη από αυτή την αγάπη και μου δίνει κουράγιο να σταθώ στα πόδια μου και να έχω δυνάμεις για να το πολεμήσω και να το προσπαθήσω και να τα καταφέρω στο τέλος. Γιατί αυτή η συμπαράσταση με κάνει να μην φοβάμαι. Το πιο άσχημο συνέστημα που έχω νιώσει όλο αυτόν τον καιρό, πέρα από τον πόνο που είναι σωματικός και ψυχικός, είναι ο φόβος. Ένα τεράστιο συνέστημα φόβου. Αυτό το συνέστημα το καταπολεμώ λόγω της συμπαράστασης και της αγάπης του κόσμου. Μου δίνει δύναμη πραγματικά. Σύμφωνα με τους δικηγόρους σου και τα στοιχεία που έχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια τους, υπάρχει συνεργός που είναι ελεύθερος. Σε τρομάζει αυτό? Ναι, με έχουν ενημερώσει οι δικηγόροι μου ότι η αστυνομία εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο. Φυσικά και με τρομάζει η σκέψη ότι μπορεί να υπάρχει και να κυκλοφορεί ελεύθερος ακόμα. Το καλοκαίρι είδε το φως της δημοσιότητας και άλλη μια υπόθεση επίθεσης με βιτριόλι. Φαντάζομαι ενημερώθηκες. Mm-hmm. Και πώς είναι σε εκείνη τη στιγμή? Είναι τόσο άσχημο το συνέστημα όταν κάθε φορά που ακούω ότι υπάρχει ένα νέο τέτοιο περιστατικό, ξαναζώ όλο τον πόνο από την αρχή και είναι αυτό που λέγαμε εξ αρχής, ότι θα πρέπει η πολιτεία να λάβει μέτρα για να κατασταλούν αυτές οι πράξεις μεμητισμού. Είναι τρομερό το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, παρόλο που έχουμε εξηγήσει πόσο αποτρόπαιο είναι αυτό το έγκλημα, πόσο πόνο και δυστυχία προκαλεί, που λειτουργεί για εκείνους ως παράδειγμα προς μίμηση και έμπνευση, αντί να λειτουργεί κατασταλτικά. Υπάρχει κάποιο θύμα από όλο τον κόσμο που έχει δεχτεί ανάλογη επίθεση με σένα που να έχει επικοινωνήσει μαζί σου? Έχουν επικοινωνήσει μαζί μου πάρα πολλοί άνθρωποι με αντίστοιχα προβλήματα από όλο τον κόσμο, η αλήθεια είναι. Έχω μιλήσει προσωπικά και με την κυρία Κούνεβα, η οποία και εκείνη υπήρξε θύμα ενός τέτοιου εγκλήματος και θέλω να την ευχαριστήσω γιατί με δική της πρωτοβουλία ήρθε σε επαφή μαζί μου και συναντηθήκαμε και ήταν πάρα πολύ γλυκιά, με συμβούλεψε, μου εξήγησε πάρα πολλά πράγματα τα οποία εγώ ίσως δεν αντιλαμβανόμουν, μου μίλησε για το δικό της Γολγοθά και θέλω να την ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μου έχει σταθεί σε αυτό. Μιλώντας με τους δικηγόρους σου, μου είπαν ότι η μεγαλύτερη ποινή που θα μπορούσε να δοθεί στην κατηγορούμενη θα ήταν φυλάκιση 15 ετών. Κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως η δράστης μπορεί να είναι ελεύθερη ξανά σε 5 χρόνια. Είναι πολύ σοκαριστικό για μένα το ότι σύμφωνα με τους γιατρούς εγώ έχω μπροστά μου ακόμα μια δεκαετία χειρουργείων, πόνου και ταλαιπωρίας για να μπορέσω να αποκαταστήσω ως ένα βαθμό τη βλάβη που έχω πάθει και την υγεία μου και η δράστης θα αποφυλακιστεί πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι ατυχιαστικό. Δυστυχώς έτσι είναι το νομικό πλαίσιο. Αυτό όμως που με τρομάζει ακόμα περισσότερο από αυτό είναι ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν ξέρω αν τελικά θα έχει κατανοήσει.
κακό που έχει προκαλέσει και αν θα έχει μετανιώσει γι' αυτό. Εσύ πιστεύεις ότι το έχει κάνει κατανοήσει, έτσι δεν είναι? Η συμπεριφορά της και η παθητική στάση που κρατάει όλο αυτό το διάστημα, μόνο αυτό μου δίνει να καταλάβω. Κάποιος από το περιβάλλον της έχει επικοινωνήσει μαζί σου? Όχι, δεν έχει επικοινωνήσει κανένας, ούτε από την οικογένειά της, ούτε κανένας. Καμία επαφή. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει εδώ η κουβέντα μας. Έχει και συνέχεια. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας παρακαλέσω το εξής. Βασικά, αν θέλετε, επειδή μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, πώς μπορείτε να στηρίξετε την Ιωάννα, είτε ηθικά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θέλω να μπείτε μέσα σε σελίδα της στο Instagram. Είναι Ιωάννα Παλιοσπύρου. Θα δείξουμε τώρα παλιοσπύρου.joanna. Αυτό είναι το Instagram της Ιωάννας. Να τη στείλετε τα μηνύματά της, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να τις γράψετε και ταυτόχρονα εκεί θα βρείτε τον τρόπο που ο καθένας από εσάς μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνει αυτή η πανέμορφη γυναίκα. Πάμε σε διαφημίσεις. Η συνέντευξη δεν έχει τελειώσει. Έχουμε και άλλο μέρος.